Καλεσμένο μας σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαλιαγμάνης, που ακόμη μια φορά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, που είναι μαζί μας για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Γιώργος Ξηραδάκης, ο ναυτιλιακός οικονομολόγος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας, όχι για το θέμα, αλλά χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Γιατί. Και ξεχνά, τώρα εδώ έχετε στο πλατό δύο Βολιώτες. Οπότε είναι δένει. Α, από το Βολό. Α, εντάξει, ωραία. Τώρα αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Θα συνοηθείτε. Πρέπει να έχουμε και λίγο τσιπουράκι. Εκεί στο Βόλο για το λαιμό κάνουμε και το κίδον, με το κουκούτσι από το κιδόνι. Α, δεν το ξέρω. Το βράζουμε και γίνεται σαν χυλό και είναι πολύ ωραίο. Το ξέρω, να σας πω. Καλά, το τσίπουρο είναι άλλο. Μην ανοίξουμε τα γιατροσιοφία, γιατί σε όλη την Ελλάδα κάτι κάνουν. Ανάλογα την περιοχή. Θα μας πει κανένα κουμπί. Έχουμε ωραία κυβέρνηση. Αυτό που είπατε εσείς, τον καφέ με το λεμόνι, το χρησιμοποιούν και για άλλα θέματα που βοηθάει άμεσα. Άμεσα. Ιδίως άμα καταναλώσει πολύ ποσότητα αλκοόλ. Λοιπόν, και τώρα. Αυτό. Τέλος πάντων, εδώ ο κύριος Ξηραδάκης, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά από μέσα, ξέρει όλο το παρασκήνιο τώρα της οικογένειας Καρνέση και το τι συμβαίνει και το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η οικογένεια. Ναι, αυτό το ξέρω. Και είναι αναμφισβήτητο ότι η οικογένεια Καρνέση για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στην πορεία της ναυτιλίας μας. Ήταν ένας σταθμός πραγματικός, δηλαδή όταν τη δεκαετία του 90 έλεγε ένας νέος ότι θα πάω να δουλέψω στην ΕΛΚΑ ή στην European Navigation αργότερα, ήταν πραγματικά τιμή του άμα τον δεχόντουσαν σε αυτή την εταιρεία. Γιατί οι δύο πυλώνες αρχικώς και μετά ο Προκόπης και ο Σπύρος, ο Σπύρος και ο Προκόπης και μετά τα δύο τα κορίτσια, η Μαρία και οι αδελφές, στήσανε μια εταιρεία η οποία ήταν πρότυπο, θα έλεγα, από τις πρώτες εταιρείες που δώσανε αυτό που λέμε την εταιρική δομή. Δηλαδή υπήρχαν οι μέτοχοι, υπήρχαν οι διευθύνσεις. Φύγαμε από το παραδοσιακό ο καπετάνιος, ο μηχανικός, επετράπησαν πολλοί οικονομολόγοι να είναι μέσα και έτσι με το μυαλό αφενός μεν του operator που ήταν ο Προκόπης και ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός διεθνώς. Ο Προκόπης το αίσθησε δηλαδή. Όχι, και όλοι μας, ο Σπύρος με τον Προκόπη. Ο Σπύρος ήταν ο developer, ήταν αυτός που εξέλιξε την εταιρεία, ήταν αυτός που μιλούσε με τις τράπεζες, με τους επενδυτές, ήταν αυτός που μπορούσε και πήγε σε όλα τα διαφορετικά μέρη. Ξέρεις, άμα πας στην Κίνα, Φερρυππίν, να μιλήσεις για τον Καρνέση. Ήταν και ένας από τους πρωτοπόρους. Αν πας στο Λονδίνο να μιλήσεις. Κύριε Ξηραδάκη, μας λένε ότι όταν έφυγε ο Προκόπης, ουσιαστικά άρχισαν και οι διαφωνίες μεταξύ των αδερφών. Βέβαια άρχισαν τα διαφωνίες, γιατί μην ξέρω, και όταν έφυγε ο Προκόπης, υπήρχε και ο πρώτος διωγμός μέσα από την εταιρεία που έφυγε ο γιος του Προκόπη, ο Μάριος, ο οποίος από ό,τι διαβάζαμε και από ό,τι ξέρουμε εκδιώχθηκε όχι με τους καλούς τρόπους. Μπαμ, έτσι σαπ. Ο ανιψιός δηλαδή. Ο ανιψιός, ναι. Έτσι ξεκίνησε. Και μετά ξέρεις, όταν αρχίζει στα τόμπολα και σου πέφτει το ένα, θα πέσει κάποια στιγμή. Τώρα, θα πέσει πάνω και το άλλο. Σε αυτό, επειδή από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η οικογένεια, ο βασικός πυρήνας, τα αδέρφια δηλαδή, κάναν κάποιες συναντήσεις όπου ήταν η οικογένεια και εκεί είχαν υπογραφεί. Καλά, αυτό είχε υπογραφεί, να σας πω κάτι. Αυτό να συμβαίνει μην σπάσει αυτός ο πυρήνας. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Δηλαδή και εμείς εδώ οι τέσσερις να καθίσουμε να χωρίσουμε κάτι που επειδή επενδύσαμε στην αρχή. Μην ξεχνάς ότι αυτό το σπίτι άρχισε με ένα πολύ μικρό δάνειο. Ήτανε όλοι τους εξαιρετικοί και καταφέρανε και κάνανε αυτό το δημιούργημα. Ναι, αλλά δεν αφήναν ούτε τα παιδιά τους να μπουν μέσα σε αυτό. Αυτό μας κάνει εντύπωση. Αρχικώς, όταν βλέπουμε αυτά τα έγγραφα που παρουσιάζονται, αρχικώς, βλέπουμε ότι γίνεται μία μοιρασιά. Σου λέει, εγώ θα κάνω τα τάνκερς, εσύ θα κάνεις τα φορτηγά. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς ένα τέτοιο στόλο. Έτσι, και γι' αυτό υπάρχει και... Θα έλεγα ότι αυτό το χαρτί που βλέπουμε είναι ένα χαρτί νοικοκύριδων. Δηλαδή, σωστά πράγματα. Και αυτό είναι που σας είπα ότι είχε εταιρεία με δομή. Πώς γίνεται όμως να μην δέχονται τα ανήψια και να δέχονται έναν... Το αίμα δηλαδή, αίμα είναι. Ναι, το αίμα. Αυτό είναι έτερον κάτω, να σας πω, κάθε εύπορη οικογένεια. Να πούμε αυτό, ότι ήταν μέλος της οικογένειας, μέλος όλου αυτού του συστήματος. Ο Άρης πάντα ήταν η σκιά του Σπύρου. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που τον πρόσεγε. Ανέκαθεν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε όμως αυτό.
Δηλαδή, όχι, θέλω μια ισχυρή να πω... οικογένεια να εμπιστεύεται πιο πολύ ένα ξένο άνθρωπο παρά έναν άνθρωπο του, ο οποίος είναι συγγενής κλπ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Μισό λεπτάκι. Πολύ ισχυροί άνθρωποι. Αυτό το έχουμε δει σε φύλαξη, το έχουμε δει στο να είναι κάποιος έμπιστος. Εδώ παρατηρούμε ότι ο Άρης, ο δράστης, ο Αιγύπτιος, ήταν μέσα σε όλα. Είχε πολλά λεφτά, είχε καταθέσεις, είχε λογαριασμούς. Ήταν ελεύθερα. Μα, ξέρετε, όταν δουλεύεις 36 χρόνια σε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα και έχεις όλα αυτά τα προνόμια που είχε ο Άρης, όλα τα λεφτά σου μένουν. Ό,τι λεφτά σου δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, σου μένουν, αφού όλα τα έξοδά σου είναι καλυμμένα από αυτούς τους ανθρώπους που τον είχαν. Είναι μέρος της οικογένειας. Έχει και μετοχές αυτό. Δεν είναι ότι ήταν από το κομποδεμά του. Αυτό λέμε. Εδώ τον βλέπουμε μέσα σε πολιτικούς και σε μεγάλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, ίσο μέλος με την οικογένεια. Συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε πολλές φορές σε άλλες περιπτώσεις οικογενειών ή ανθρώπων οι οποίοι έχουν έναν βοηθό, μία βοηθό. Μην ξεχνάτε ότι παλιά οι άνθρωποι που μεγαλώναν είχαν πάντα κάποια παραπέδια. Φέρεται ως, ξέρουμε την έννοια του ψυχογιού, για τη γιαγιά, γιατί μην χάνετε τη σχέση με τη γιαγιά. Δέσποινε, όχι, όχι τη γιαγιά, τη γιαγιά την ελευθερία. Η μητέρα του Σπύρου, του Προκόπη, της Μαρίας και της... Αυτή τον επέβαλε στα παιδιά. Αυτή ήταν τον πρόσωπο. Την πρόσωπο. Τον πήγαινε από εδώ, την πήγαινε από εκεί. Ήταν ένα και τον έκανε και τον βάφτισε κιόλα. Αυτό είναι η έννοια του ψυχοπαιδιού. Τώρα, μια που το είπατε αυτό, λέτε ότι ήταν ο άνθρωπο. Και αυτή από ό,τι έμαθα. Έκανε, αφού τον βάφτισε και όλα αυτά, έδωσε και την ευχή ότι όταν φύγω από τη ζωή, ας πούμε, ο Άρης, πλέον δεν τον λέγανε Αιγύπτιο, όπως το λέγαμε εμείς τώρα, εμείς το ξεχωρίζουμε. Για που λοιπόν, το λέτε αυτό, είπατε ότι είναι άνθρωπος του Σπύρου, αυτός πάντα, ανέκαθεν. Κυρίως με τον Σπύρο το βλέπαμε, όχι ότι δεν βλέπαμε όλη την οικογένεια. Αυτό νομίζω καταλαβαίνω ήταν, με τις αδερφές αυτό, ο κύριος Καγιαχμάνης ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά εγώ... Κύριε Ξηραδάκη, με τις αδερφές τι σχέση είχε αυτός? Άριστες νομίζω, δηλαδή δεν πρέπει να είχε άσχημες τα σχέσεις στο παρελθόν, δεν ξέρω. Γιατί σας το λέω, γιατί δεν ξέρω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Πάνω στο κίνητρο, ναι. Ψάχνουν να δουν όλοι, γιατί μια γυναίκα, αυτή την Δέσποινα, την μία αδερφή, την έκλεισε σε ένα δωμάτιο, κυνηγούσε την άλλη τη Μαρία. Αυτά και λένε... εγώ είμαι, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όχι, το λέω για τους φίλους. Από ό,τι φαίνεται, ο στόχος ήταν η Μαρία. Αυτό που θέλω να πω. Και φαίνεται ότι μπήκε μέσα για να σκοτώσει συγκεκριμένους ανθρώπους. Και λέμε, μήπως κάποιος του βάζε λόγια, από ήταν από την άλλη πλευρά. Μήπως επειδή πήρε θέση από την άλλη πλευρά, έφτασε σε αυτό το σημείο. Αυτό θέλω να πω. Στην ουσία, τι λέτε, ότι ενδιαφέρει το κίνητο την ελληνική αστυνομία, μήπως υπάρχει κάποιος ηθικός αυτούργος, ο οποίος ο ηθικός αυτούργος έχει ποινική ευθύνη, σύμφωνα με το ποινικό κώδικα. Αυτό προσπαθεί να δει η ελληνική αστυνομία, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ξεφεύγει, νιώθει ότι αδικείται, επιβεβαιώνεται οι πληροφορίες ότι κάποιος του είπε ότι αν δεν φύγεις από το σπίτι θα σε κάψω σαν ποντίκι. Επιβεβαιώνεται αυτό. Βέβαια, αφού... Εάν επιβεβαιώνεται αυτό, επιτρέψτε μου που διακόπτω, εάν επιβεβαιώνεται αυτό, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος και ειδικά ένας Ανατολίτης, ένας Άραβας, ένας Αιγύπτιος, αυτοί είναι δένονται μεταξύ, δένονται. Με την οικογένεια, δηλαδή, λέτε. Δένονται με την οικογένεια. Εδώ δένονται οι Έλληνες. Δηλαδή ένας Έλληνας επιστάτης που είναι μέσα και έχει πάρει ένα κτήμα από έναν εύπορο ή από έναν... Και ζει μαζί του 10 χρόνια, 20-30, νιώθει μέλος της οικογένειας. Να βάλουμε σε αυτό το σημείο μισό λεπτό. Θα το ολοκληρώσετε τώρα. Θα το ολοκληρώσετε. Δώστε μου μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Διευκολύνετε με λίγο. Θα το ολοκληρώσετε. Να βοηθήσω πάντα. Να βάλουμε στο σημείο αυτό και τον κύριο Παπαδημητριάδη. Είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Θα βοηθήσει την κουβέντα μας. Ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε. Οι Άραβες, λέω, στο DNA του έχουν το εξής. Εκδηλώνουν έντονα συναισθήματα. Είτε είναι χαράς, είτε λύπης, είτε θυμού. Προσβάλλονται εύκολα. Αν τους προσβάλλεις, δεν κάνουν πίσω. Αυτό το ξέρω γιατί υπηρετώ χρόνια στο αεροδρόμιο και μπορώ να δω πώς κάθε λαός συμπεριφέρεται. Φυσικά, φράση... μετά είναι η προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Αυτή τη φράση είναι... ξέρουμε ποιος την είπε. Είναι μέρος της δικογραφίας όλο αυτό. Αφήστε το για το δικαστήρια, για άρα ένα μέλος της οικογένειας το είπε, από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Ας το πούμε έτσι. Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σε αυτό ξέρω ποιος το είπε, αλλά δεν έχει... Μία από τις γυναίκες το είπε. Τέλος πάντων, δεν θα...
Αυτό κύριε Παπαδημητριάδη, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο τώρα να έρθουμε στο ψυχολογικό μέρος αυτού του ανθρώπου. Βλέπουμε έναν άνθρωπο πολύ δεμένο με την οικογένεια. Στην ουσία μεγάλωσαν μαζί, συνομήλικοι ήταν και το θύμα και οι δράστες. Βλέπουμε τώρα ότι πάει πολύ στοχευμένα, σκοτώνει τη μία αδελφή, την άλλη σύμφωνα με πληροφορίες. Φαίνεται να την προστατεύει, τη βάζει μέσα στην κλειδώνει, μέσα σε ένα δωμάτιο. Σημαίνει κάτι αυτό? Θα πρέπει αρχικά να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως επισήμαναν και οι συνομιλητές σας, αυτοπροσδιορίζονταν από την εμπιστοσύνη και την εγκύτητα της οικογένειας και βρέθηκε ευθύνης αποκομμένος από τις ρίζες που καθόριζαν την ύπαρξή του για χρόνια. Αυτό είναι μια πολύ τραυματική εμπειρία για κάποιον, γιατί η αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού που παρέχουν αυτές οι στενές προσωπικές σχέσεις αλλά και η απασχόληση έχουν θεμελιώδη σημασία στην αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία οποιοδήποτε ανθρώπου. Οι έρευνες δείχνουν, για παράδειγμα, ότι η απώλεια σημαντικών ρόλων στη ζωή, όπως η εργασία, οι οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις, οδηγούν ενίοτε σε κρίση ταυτότητας, κατάθλιψη και μερικές φορές δυστυχώς και σε βίαιη συμπεριφορά. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Αυτός όμως, για κάποιον στην... αυτός όμως είχε λύσει το πρόβλημα της ζωής του. Δηλαδή ήταν 75 χρονών, είχε το κομπόδεμά του, γενικώς είχε κάνει τα κουμάντα του με αυτή την έννοια. Ναι, εδώ δεν είναι βεβαίως οικονομικοί οι λόγοι, είναι περισσότερο συναισθηματικοί οι λόγοι. Και για κάποιον στην ηλικία των 70 ετών, αυτές οι απώλειες, οι συναισθηματικές δηλαδή, δεν αφορούν μόνο στο παρόν, αλλά και την επίγνωση της πραγματικότητάς του. Δηλαδή ότι υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες διαθέσιμες να ανακτήσει κανείς αυτή τη συναισθηματική εγκύτητα. Αν το καταλαβαίνω σωστά, είχε φτάσει σε ένα σημείο, σε μία θέση κάπου εκεί και αρχίζει και πέφτει τώρα από αυτή τη θέση και αυτός νοσταλγεί πώς ήταν παλιότερα. Χάνει τη θέση του στην οικογένεια. Και στην οικογένεια, αλλά και σαν υπόσταση, λέτε. Δυστυχώς η σύγχυση των επαγγελματικών και των προσωπικών ορίων που τη βλέπουμε ενίοτε και στις οικογενειακές επιχειρήσεις, πέρα από τους όποιους ξένους ανθρώπους στην οικογένεια μπορεί να έρθουν και να γίνουν μέλη της οικογένειας, το βλέπουμε όμως καμιά φορά και στις οικογενειακές επιχειρήσεις όπου πολλά μέλη της οικογένειας συμμετέχουν επιχειρηματικά στο ίδιο καθεστώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η σύγχυση επαγγελματικών και προσωπικών ορίων εντείνει ενίοτε το ψυχολογικό αντίκτυπο, για παράδειγμα, ενός χωρισμού ή ενός καυγά που χωρίζουμε την περιουσία. Και αυτή είναι μια αντιληπτή προδοσία τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται για το σκοπό της ζωής του μέσα από την εγκύτητα. Γιατί προστάτευσε όμως, γιατί φαίνεται να προστατεύει τη μία από τις δύο γυναίκες? Γιατί μπαίνει μέσα στην εταιρεία σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, λέει κάνετε στην άκρη εσείς, μάλιστα ο καπετάνιος ήταν πάνω στην ορμή του από ό,τι κατάλαβα, πάνω στην προσπάθεια να τον σταματήσει, εκεί του έριξε. Το τελευταίο θύμα ο καπετάνιος. Το τελευταίο θύμα. Το τελευταίο πριν την αυτοκίνηση. Κλειδώνει τη μία αδελφή μέσα και πάει κατευθείαν στην άλλη αδελφή. Αυτό μπορεί να κρύβει κάτι, δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι αισθάνθηκε προδομένος από ένα πρόσωπο. Ορίστε. Πάει και στον άντρα της άλλης αδελφής. Ο στόχος του ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, η Μαρία Καρνέζη. Πήγε στο γραφείο, μίλησε με την Μαρία Καρνέζη, λογοφέρανε, βγήκε έξω η Μαρία Καρνέζη, κλείδωσε την πόρτα γιατί προφανώς είδε ότι κινδυνεύει. Είναι σημαντικό να δούμε τι είπαν εκεί μαζί. Εκεί θα φανεί ακριβώς το κίνητο. Αν υπάρξει μια μαρτυρία, αν υπάρχει μαρτυρία εκεί που λέει ότι είπαν αυτό, αυτό είναι το κίνητρο. Για τη δεύτερη ευκαιρία, έτσι σας λέω. Άρα το για λένε. να μην φύγει από το σπίτι. Δηλαδή, ωραία. Μια δεύτερη ευκαιρία. Μετά κατέβηκε κάτω, κατέβηκε, πήγε στις σκάλες, έβγαλε το όπλο από την τσάντα, πυροβόλησε την πόρτα, την έσπασε και μπαίνοντας μέσα πυροβόλησε τη Μαρία Καρνέζη. Η Μαρία Καρνέζη, μέχρι να ξαναοπλίσει αυτός, γιατί είχε μια καραμπίνα χράπα χρούπα. Αυτή είναι μια καραμπίνα η οποία για να την οπλίσεις... Άρα πήγε πολύ στοχευμένα, αυτό κάθε λέω. Κάθε φορά, κάθε φυσίγγι που θα ρίξεις, θα πρέπει να οπλίσεις για να έρθει πίσω το κινητό. Κύριε Καλιακμάνη, αυτό λέμε. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαδημητριάδη. Γιατί ήταν στοχευμένο? Το σκότωσε γιατί πήγε κάτω η Καρνέζη και μπήκε στο γραφείο του Βλασάκη. Καταλαβαίνουμε αυτό. Κλειδωμένη η πόρτα, αλλά υπήρχε μια πόρτα δίπλα. Μπήκε και είδε μπροστά του το Βλασάκη. Πήγε να αντισταθεί, τον πυροβόλησε και μετά πυροβόλησε τη Μαρία. Πάνω σε αυτό που λέει η Ανθή τώρα, πάνω σε αυτό για να το συνεχίσουμε λίγο. Κύριε Παπαδημητριάδη, μας κάνει εντύπωση γιατί τώρα του λέει οποιοδήποτε θα φύγει από το σπίτι, αλλιώς, όπως λέει ο κύριος Καλιακμάνης, θα σε κάψω κτλ. Όμως η πρώτη αντίδραση αυτού του ανθρώπου δεν ήρθε, είτε η έντονη αντίδραση, όταν τον απολύσανε και πήρε την αποζημίωση. Γιατί αυτό έγινε πέρσι. Πήρε τα λεφτά της αποζημίωσης, συνέχισε να ζει στο σπίτι και τώρα λοιπόν που ήρθε τη δεύτερη φάση με το σπίτι, τώρα έγινε αυτή η μεγάλη αντίδραση και αυτή η τραγωδία.
Ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε ακριβώς την τραγωδία είναι να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε ακριβώς αυτή την αίσθηση της προδοσίας. Πάντα εδώ υπάρχει μια προδοσία, υπάρχει μια τραυματική απόσχηση από το αίσθημα του σκοπού της ζωής εδώ σε αυτόν τον άνθρωπο, που οδηγεί σε θλίψη και οργή και μια βαθιά αίσθηση αδικίας. Τώρα, αν αυτός ήταν στρατευμένος με μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές της οικογένειας και έτσι αισθάνεται την ανάγκη να προστατέψει ενδεχομένως τους ανθρώπους που εννοούσε δικούς τους συμμάχους, αυτό μείνει να φανεί, υποθέτω, στην διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν είναι ο τρόπος που σκότωσε τη Μαρία, δηλαδή το ότι την κύριε Καλιακμάνη, εγώ έχω εδώ πέρα από... Έβαλε την κάνη στο μάτι. Στο κεφάλι, λοιπόν. Στο μάτι ακριβώς της Μαρίας. Παίζει ρόλο αυτό ο τρόπος. Έδειξε ότι είχε πολύ θυμό και μίσος για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Είναι οπωσδήποτε ένας εκδικητικός τρόπος. Ναι. Φαίνεται ότι εκεί είχε λοκάρι. Είχε λοκάρι. Μα τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να δείξουμε, παιδιά, αυτό το πλάνο που δείχνουμε. Κύριε Παπαδημητριάτη, συγγνώμη. Αυτό το πλάνο που δείχνουμε, εμείς το έχουμε πρωτοδείξει πριν αρκετό καιρό. Είναι Αύγουστος του 22. Δείχνει το άλλο, παιδιά, με τη θάλασσα, σας παρακαλώ πολύ, που φέραμε σήμερα στη δημοσιότητα. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ξηραδάκη. Εδώ είναι η θαλαμιγός του Μπόρις Τζόνσον, που έχει πάει κρουαζιέρα, εν πάση περιπτώσει, και φτάνει έξω από του πεταλιού. Είναι το σπίτι αυτό εδώ. Ναι. Παίρνει αυτό το βαρκάκι, είναι ο δράστης αυτός. Ναι. Και τον έχουν καταγράψει οι. Κάμερες, που ήταν στην θαλαμιγό του. Ο οποίος μεταφέρει τι κάτι. Και φέρνει, ναι, γλυκά, καλούδια. Λογικότατο. Κοιτάξτε, ο Σπύρος ο Καρνέζης με την Αγγλία είναι κάτι το. Είναι ένας παράγωνο ο Κάπτα Σπύρος στην Αγγλία. Και στην Αγγλία. Η ζωή του είναι εκεί. Και αναμφισβήτητα σίγουρα θα έχει και σχέσεις και με τον Μπόρις Τζόνσον και με τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό ερχόταν. Να ορίστε. Φαίνει κάτι καλούδια και του λέει ο Σπύρος: Άρη, πετάξου, πήγαινε στον πρωθυπουργό αυτό. Πήγαινε τα καλούδια. Ναι. Δηλαδή, πιθανότατα, αν είχατε και άλλο βίντεο, θα είχε και ψάρι εκεί πέρα, θα είχε και κανένα κοψίδι, θα είχε και πολλά πράγματα. Να το συνεχίσουμε λίγο. Ναι. Αυτό το σπίτι που βλέπουμε, είναι δυνατόν να μην πληρώνει η έμφυα? Αυτό είναι περίεργο. Τι να σας πω, δεν είναι περίεργο. Είναι έπαυλη. Σας το λέω γιατί. Μεγαλοπρεπές το σπίτι, λέει. Έκανε αυτή την αποκάλυψη. Είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Κοιτάξτε τώρα, εσείς ψάχνετε και καλά κάνετε και ψάχνετε, γιατί αν δεν πληρώνει έμφυα είναι φάουλ. Γιατί να μην πληρώνει έμφυα? Δηλαδή, εμείς γιατί πληρώνουμε έμφυα? Οπωσδήποτε είναι απαράδεκτο. Αλλά δεν γνωρίζω. Μήπως. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως. Μιλάμε για μια μεγάλη οικογένεια που ήταν πολύ σωστή. Είναι μια εταιρεία. Γι' αυτό ρωτάω. Αν μου επιτρέπετε. Ίσως είναι λάθος να δούμε τι λάθος έκανε η οικογένεια και αυτός ο άνθρωπος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό που έκανε, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Όχι, δα, δεν δικαιολογείται. Εκεί έχουμε σοκαριστεί όλοι. Οικονομικά. Γιώργο, εκεί έχουμε σοκαριστεί στην αφιλία. Με οποιονδήποτε. Ούτε αν επειδή τον διώχναν από το σπίτι. Δεν δικαιολογείται αυτή η κίνηση. Αυτός ο άνθρωπος. Ασχολούμαστε τόσο πολύ. Όχι για το επειδή δικαιολογείται. Επειδή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο να γίνεται. Αυτές τις ειδήσεις βλέπουμε στο εξωτερικό συνήθως. Πολύ σωστά κάνετε και ασχολείστε και βλέπετε ότι όλοι ασχολούμαστε ανεξαρτήτως. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που έγινε, συγγνώμη Γιώργο, είναι μια δολοφονία που δεν μπορούμε να τη δεχτούμε, ό,τι και να είναι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κατά ψέματα ο κύριος Παπαδημητριάδης τα είπε πολύ καλύτερα από εμάς. Ο κύριος Καλιακμάνης το περιγράφει γύρω-γύρω, εγώ τα λέω έτσι. Αλλά η ουσία είναι τι είπε ο γιατρός. Η κατάσταση είναι, υπάρχει ένα ψυχοπαίδι το οποίο έχει πει η γιαγιά, πάρε το σπίτι. Και θα, όχι πάρει το σπίτι δικό σου, μείνε όσο μέχρι να, σαν να έχει μια άδειλη επικαρπία. Και κάποια στιγμή κάποιος του λέει, αυτός ο κάποιος πιθανότατα ήταν η Μαρία, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να εικάσουμε, αλλά βλέπουμε σε μια οικογένεια ότι εδώ υπήρξε παλιότερα μια αντίστοιχη ρήξη και με τον Ανιψιό. Το οποίο ήταν τραγικό, ας πούμε, το τι συνέβη, και όλοι στην ναυτιλία είχαμε στεναχωρηθεί με αυτό το κομμάτι όταν εκδιώχθηκε ο Ανιψιός, ο γιος του Προκόπη. Και αυτή τώρα, η δικαστική διαμάχη όμως παίζει ρόλο. Η δικαστική διαμάχη, μετά υπήρξε η πρώτη δικαστική διαμάχη, ακούστε να σας πω, η πρώτη δικαστική διαμάχη γίνεται μεταξύ του Ανιψιού και των άλλων αδελφών, όταν ο Μάριος εκδιώχθηκε και έπρεπε να κάνει τη δικιά του, και έκανε κάτι ο άνθρωπος να βρει την περιουσία του πατέρα του. Και μετά, αφού γίνεται η πρώτη διαμάχη που μας σοκάρει όλοι, και μπορεί να
πάμε στην επόμενη διαμάχη πλέον μεταξύ των αδελφών, όταν οι δύο αδελφές με τον Καπτασπύρο έρχονται σε αυτό τις μοιρασιές που έχετε δει και που γίνεται οι δύο εταιρείες. Ήταν σημαντικό γεγονός, έκανε θόρυβο δηλαδή πολύ. Μα κοιτάξτε, σημαντικό, εντάξει, δεν τρελαινόμαστε τώρα. Σημαντικό είναι τώρα, ασχολούμαστε με τους Καρνέσιδες, γιατί έγινε αυτή η δολοφονία. Έτσι. Γιατί για μας είναι κάτι ξένο. Κοιτάξτε. Ξέρετε, υπάρχουν, επειδή λέτε για λεφτά, λεφτά, λεφτά. Εδώ μην νομίζουμε ότι είναι δά πλέον και καμία τεράστια εταιρεία, η ναυτιλιακή εταιρεία αυτή τη στιγμή των Καρνέσεων, ήταν τεράστια. Τώρα να σας δώσω να καταλάβετε, στους πρώτους 200 ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας μας, είναι στην 101η θέση σε αριθμό πλοίων και 111η θέση πάντως, σε τον ΝΑΣ. Είναι μεγάλο οικονομικό το κίνητρο. Πολλά ναι, χρήματα, ναι. Εδώ δεν είναι οικονομικό το κίνητρο. Ακούστε να δείτε. Πολλές φορές έχουμε δει να φεύγει ο στήλος της οικογένειας. Και όταν φεύγει ο στήλος της οικογένειας, δεν είναι η μοναδική οικογένεια, να υπάρχουν μετά αντιπαραθέσεις για τα χρήματα. Αυτό δικαιολογεί τις πράξεις αυτού του ανθρώπου. Είχαμε παρόμοια περίπτωση στο Αγρίνιο, όταν κάποιος σκότωσε 5 κυνηγούς. Ναι. Γιατί το σκότωσε? Όχι γιατί μπήκαν απλώς στο χωράφι του, ναι. Γιατί του πρόσβαλαν τον πατέρα. Είπαν κάτι για τον πατέρα. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή, πάντως γιατί βγήκε τον κύκλο αίματος η μία από τις δύο αδερφές. Ναι. Και γιατί είχε μπει με τόσο μίσος το στόχαστρο η μία. Γιατί ναι, λόκαρε αυτό που είπε ο Δάνης. Λόκαρε στην αδερφή. Κύριε Παπαδημητριάδη, για να κλείσουμε. Ελάτε κύριε Παπαδημητριάδη. Αν μου επιτρέπετε για να μετουσιώσουμε τις συζητήσεις πάνω σε αυτή την τραγωδία σε ίσως μία ενδιαφέρουσα προοπτική για την ευρύτερη συνεργασία μας στην απασχόληση. Θέλω να σας πω ότι πρέπει πάντα το τέλος της απασχόλησης, ο τερματισμός της απασχόλησης να συνοδεύεται από την προσφορά ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Τι σημαίνει? Όταν χάνει οποιοδήποτε εργαζόμενος, για να πάρω αφορμή από το περιστατικό, τη δουλειά του, είναι σκόπιμο το εταιρικό περιβάλλον στη χώρα μας να αναπτύξει αυτή την κουλτούρα της συνέχισης. Είχε πολλά λεφτά στην τράπεζα, κύριε Παπαδημητρό. Δεν έχει σημασία. Παίρνω σαν αφορμή τώρα για να σας πω κάτι που έχει σημασία. Αν έχω 500 εκατομμύρια στην τράπεζα, θα μιλήσω. Όχι, κύριε Παπαδημητρό. Εδώ σου μιλάει σε μια άλλη φάση. Σας παρακαλώ, για να κλείσουμε. Αφήστε το να το πει. Αν μου επιτρέπετε, απλώς θέλω να με αφορμή σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα να επισημάνω αυτό το τομέα που δεν τον γνωρίζει ο κόσμος ίσως και έχει σημασία να έχει την προσοχή μας. Ο τερματισμός της εργασίας είναι σκόπιμο πάντα να συνδέεται με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Έτσι αυτό συνεπάγεται ότι όταν απολύουμε έναν άνθρωπο είναι καλή ιδέα να εξασφαλίσουμε μια ψυχοκοινωνική υποστήριξη για εκείνον μετά. Πολύ δηλαδή σωστά. Να έρθει ο ψυχολόγος να τον αντιμετωπίσει πάνω στην απόλυση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδημητριάδη. Αν έχω 20 εκατομμύρια στην τράπεζα, ας έρθει ο ψυχολόγος να μου κάνει το είπα. Κύριε Καλιακμάνη, υπάρχουν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας μέσα 30 χρόνια, 40 χρόνια που φτάνουν σε ένα σημείο και όταν φεύγουν, έχει δίκιο ο κ. Παπαδημητριάδης, θέλουν στήριξη. Νιώθεις ότι αποσύρεσαι από την εργασία. Έτσι, σε πετάει η υπηρεσία. Έτσι είναι. Σκέψου τώρα πόσο μάλλον φεύγεις από την εταιρεία, αλλά φεύγεις και αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Κύριε Καλιακμάνη, θα τα ξαναπούμε και στις επόμενες μέρες. Πάντως καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάσταση. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται με τους αγρότες.